Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλα στο μεσημέρι, αναφερόμενοι σε μία σειρά τοπικών θεμάτων. Αρχικά, ο κύριος Μορφίδης μίλησε για τη συνάντησή του στο νοσοκομείο και τα προβλήματα που διαπίστωσαν εκεί, ενώ μίλησε και για τα ραντεβού με τον κύριο Σπίρτζη για σημαντικά θέματα όπως ο κόμβος ορφανίου, ο κάθετος άξονας Ελλάδας-Βουλγαρίας αλλά και τα τενάγη των Φιλίππων. Είναι ο κόμβος του ορφανίου, που νομίζουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο εν όψη του καλοκαιριού. Είναι βεβαίως να δούμε που βρίσκεται η μελέτη για τα τενάγη, βεβαίως που βρίσκεται η σιδηροδρομική Εγνατία, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την περιοχή, η σύνδεση με τους τοξότες, ο Μαρμαράς και πώς θα αξιοποιηθεί μετά το τέλος το φράγμα, και βεβαίως να συζητήσουμε τι γίνεται με τον κάθετο άξονα που περνάει από τη Δράμα, έτσι και ενώνει την Καβάλα με την Βουλγαρία. Στο προσφυγικό αναφέρθηκε εκτενώς ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης, μιλώντας για τη διαχείριση της απίστευτης προσφυγικής κρίσης από την ελληνική κοινωνία που αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα, ενώ υπογράμμισε και τις αδυναμίες της πολιτείας να αντεπεξέλθει στο πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικών ροών. Άφησε δε αιχμές για μη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η χώρα μας και ο λαός μας προσφυγικές ροές εκατοντάδων χιλιάδων που αγγίζουν τον αριθμό του 1 εκατομμυρίου. Κύριε, πέρασε από τη χώρα μας 1 εκατομμύριο προσφυγικός πληθυσμός χωρίς να ματώσει η ρουθούνη και χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αυτά που συνέβησαν στη Μυτιλίνη, αυτά που συνέβησαν σε όλη την νησιώτικη ακτογραμμή είναι μια κατάθεση πραγματικού πολιτισμού για την ανθρωπότητα. Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα από το εκθεσιακό κέντρο 300 άτομα θα μεταφερθούν στο κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας στο Χαλκερό και οι άλλοι 400 θα μεταφερθούν στο Κουτσόχερο για να φιλοξενηθούν στο εκεί κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Βίφη Λάμδα, τονίζοντας πως ήταν μια απόφαση για μια σημαίνουσα σημασίας για την οικονομία της χώρας βιομηχανία. Συμπλήρωσε δε πως η τροπολογία έγινε με προϋπόθεση να μην θυγούν οι μισθοί των εργαζομένων και να παρέχει η εταιρεία φθηνό λίπασμα στους συνεταιρισμούς της Καβάλας. Αφορά καταρχάς μια βιομηχανία η οποία έχει κομβικό ρόλο στην τοπική οικονομία, στην αγροτική παραγωγή και στην εθνική οικονομία. Πιέζοντας λοιπόν η επιχείρηση προς την κατεύθυνση της υλοποίησης αυτού του αιτήματος της κατάργησης του ειδικού φόρου, έστειλε τελευταία ένα υπόμνημα που αφαιρούσε σημαντικό ποσό από τις μισθοδοτικές απολαβές των εργαζομένων. Έπρεπε λοιπόν η τροπολογία αυτή να συναρτηθεί και με τη διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων στο θέμα της μισθοδοσίας. Σε θέματα της Θάσου αναφέρθηκε τέλος ο Γιώργος Παπαφιλίππου, μιλώντας κυρίως για τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ακτοπλοϊκή γραμμή Πρίνου Καβάλας, αλλά και την εγκατάσταση στο νησί μετά από πολλά χρόνια σταθμού του ΕΚΑΒ. Διασφαλίσαμε την εκτέλεση των δρομολογίων στη γραμμή Πρίνου Καβάλας. Δεν είναι αυτονόητο και ούτε εύκολο ζήτημα, γιατί όπως θα ξέρετε, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα δρομολόγια πλέον εκτελούνται εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον σε μια γραμμή, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για εκτέλεση τέτοιων δρομολογίων από μια ναυτιλιακή εταιρεία. Θίξαμε το ζήτημα στο Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνεται η δρομολόγηση των πορτμπιακών γραμμών από όργανα των περιφερειών.
το Υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά το ζήτημα αυτό και ελπίζω και πιστεύω ότι σε όχι μακροχρονικό διάστημα θα βρεθεί λύση στο ζήτημα αυτό. Για τα θέματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Πλήνου, με τις παρεμβάσεις μας, τις έντονες και τις πάρα πολλές, διασφαλίσαμε σημαντικά πράγματα και πρώτα και κύρια διασφαλίσαμε την δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στη Θάσο. Γιατί θα ξέρετε και θα είστε πληροφορημένοι ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Θάσο, δεδομένου ότι ναι, μεν υπάρχουν οχήματα, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν οδηγίες.